Άτια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Τέλειο, με πετυχαίνει σε μια φάση που είμαι πάρα πολύ καλά. Χτίζομαι, πατάω στα ποδαράκια μου. Με δυσκολίες, αλλά τα καταφέρνουμε. Κάτι, ξέρω ότι ετοιμάζεις και μια ταινία, έτσι. Ετοιμάζουμε μια ταινία. Κωμωδία είναι, έχουμε διαβάσει σενάρια. Είναι πάρα πολύ αστείο και ανυπομονώ πραγματικά να ξεκινήσουμε. Είναι κάτι το οποίο με έχει κερδίσει χρόνια τώρα. Το αγαπάω από μικρή την υποκριτική. Απλά δεν είχα ποτέ τον χρόνο να το σπουδάσω και να το κάνω all the way έτσι όπως το θέλω. Έχεις ξεκινήσει και μια εταιρεία καλλιτικών. Το δικό μου το παιδί. Κάτι το οποίο μου δίνει την ευκαιρία να κάνω τις γυναίκες και όποιον θέλει γενικά να βάφεται ακόμα πιο όμορφο, γιατί είμαστε όλοι μοναδικοί και το ξέρουμε. Ετοιμάζει και κάτι ακόμα που έχει σχέση με την εστίαση. Έχει σχέση ακριβώς με την εστίαση, έχει σχέση άμεση με το φαγητό, συγκεκριμένα ζυμαρικάς. Ανοίγουμε τέλη της χρονιάς. Προσωπική σου ζωή πώς είσαι? Στην προσωπική μου ζωή είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω επενδύσει μόνο στην Κάτια, επενδύω μόνο στην Κάτια. Τι πρέπει να έχει ο τέλειος άντρας για την Κάτια? Να με σέβεται. Σεβασμός. Σεβασμός και κατανόηση, γιατί... Είναι πολύ εύκολο να λες στην αρχή, ναι, μ' αρέσει η τρέλα σου, ναι, μ' αρέσει αυτό το πρόγραμμά σου, ναι, και μετά σιγά σιγά, και να σου αρχίζουν να σου κόβουν πράγματα, να μην σε σέβονται και να προσπαθούν να σε αλλάξουν. Προσπαθώ τόσο πολύ στις σχέσεις μου για να μην ξενερώσει ο άλλος και να μην ακούσω ποτέ αυτή τη λέξη στα αυτιά μου, που επειδή προσπαθώ πολύ τα θεωρώ δεδομένα και μετά απλά εγώ αδειάζω. Πρόταση είχες για το All Star? Τα συζητήσαμε, βεβαίως τα συζητήσαμε. Είπα να μην τριτώσει το καλό. Είναι 50-50. Ο κύκλος έκλεισε και ταυτόχρονα δεν προλαβαίνω. Λένε ότι το ποσό που θα παίρνουν οι παίκτες είναι 5.000 ευρώ την εβδομάδα. Τι συμφωνείς να παίρνουν όλοι το ίδιο? Εν μέρη το θεωρώ δίκαιο, γιατί το Survivor φέτος θα έχει πάνω ή κάτω μια υπογραφή All Star. Οπότε γιατί να μην υπάρχει μια ισορροπία και ας αποδείξει ο καλύτερος ποιος είναι ο καλύτερος. My Style Rocks. Ακούγεται ότι στη θέση της παρουσιάστριας ήταν η Κατερίνα Καραβάτου. Το όχι. Τι να πούμε, η Κατερίνα Καραβάτου το όχι, η γυναίκα, και της ταιριάζει πάρα πολύ, πιστεύω. Θα είναι πολύ ωραίο. Θα πετάει τις ατάκες της. Είναι γυναίκα που έχει πολύ δυνατό λέγιν, πανέξυπνη δετοιμόλογη. Και είναι My Style Rocks, είναι γυναικείο θέμα, οπότε θα υπάρχουν και οι αντίλογοι και πιστεύω η Κατερίνα θα ταιριάξει γάντι σε όλο αυτό. Εάν σου γινόταν πρόταση να είσαι κριτική επιτροπή στο My Style Rocks, θα απαντούσε θετικά? Μπορεί πέρσι ή πρόπερσι να σου έλεγα όχι, γιατί θα τρόμαζα. Φέτος, επειδή έχω πιστεύω ψηλό αλλάξει μέσα μου αρκετά και έχω περπατήσει, έχω κάνει χιλιόμετρα μπροστά από τον άνθρωπο που ήμουν πέρσι, θα σου απαντούσα ναι. Για Χριστούγεννα, λέω να μου πεις έτσι μια δικιά σου χριστουγεννιάτικη ιστορία. Γενικά όταν μιλάμε για Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά ή για αυτές τις γιορτές και για αυτούς τους μήνες, στο μυαλό μου γυρνάει πάντα στο σπίτι, στη Μαριούπολη, που είχε πολύ χιόνι και παίζαμε με τα έλκυθρα με τα παιδιά. Πολύ κλασική ιστορία, έλκυθρα, παιδάκι, χιόνι και όλα αυτά. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχει αποτυπωθεί πολύ στη μνήμη μου και είναι κάτι το οποίο λείπει λίγο. Αλλά okay, αυτό μου έρχεται προς το παρόν, στο καθένα ό,τι λείπει έρχεται. Παιδιά, η Κάτια είναι ένα πολύ δραστήριο κορίτσι. Είναι πολύ συγκροτημένη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πώς μιλάει. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι κινήσεις που έχει κάνει μετά από το GNTM. Γιατί από το GNTM δεν το ρίσαμε όλοι. Δηλαδή, νιώθω ότι δεν έχει κάτι λεπτό. Έχει συμμετοχή σε ταινία. Τώρα ετοιμάζεται να ανοίξει μαγαζί. Έχει μια επιχείρηση. Βασικά, χρησιμοποίησε τη δημοσιότητα που τη έδωσε το GNTM με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Ουσιαστικά δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει το οτιδήποτε. Και το ψάχνει, νομίζω. Δεν έχει καταλήξει δηλαδή ακριβώς που θέλει. Το ψάχνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνεται γενικότερα τι θα κάνει, πού θα πάει, πού θα τη φέρει η ζωή. Είχε μπει και δύο φορές στο Survivor. Είχε μπει και πέρυσι και πρόπερσι. Είχε ένα αυτοάνωσο νομίζω που ταλαιπωρούσε. Είχε φύγει στον 1,5 μήνα και επειδή την θέλανε από την παραγωγή, την ξαναβάλανε στο δεύτερο κύκλο. Δεν πήγε τόσο καλά. Δεν είχε πάει καλά τότε. Ήταν πάρα πολύ καλή. Την πρώτη φορά που μπήκε ήταν από τις πολύ δυνατές παίκτριες και μετά την περιμέναμε και πώς. Η δεύτερη. Ναι, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον δεν το παρακολουθούσα. Ψιλοαπογοητεύτηκα γιατί την περίμενα να ξαναμπεί πάλι το ίδιο δυναμικά και δεν ήταν έτσι. Είχε κάνει ήδη βέβαια τη τηλεοπτική εκπομπή μαζί με τα παιδιά που πηγαίνανε τη βολτίτσα στο. Τι έγινε με την εκπομπή αυτή? Κόπηκε κάποια στιγμή. Ενώ όχι, κόπηκε. Ολοκληρωθήκαν τα γυρίσματα. Ναι, καλέ. Ολοκληρωθήκανε. Ολοκληρωθήκαν τα γυρίσματα. Σταμάτησε κάποια στιγμή. Τώρα, εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό που λέει και διαφωνώ γενικότερα με αυτή την άποψη που έχουν οι περισσότεροι ότι όλοι οι παίκτες που θα πάρουν μέρος στο Survivor πρέπει να πληρώνονται με το ίδιο ποσό. Δεν το καταλαβαίνω και πραγματικά δεν ξέρω γιατί το λένε και το ξαναλένε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θέλει η παραγωγή να το βγάλει το κεφάλι του. Λέει τώρα θα κάτσω να συζητάω με τον καθένα, όχι εγώ. Δεν είναι το πρόβλημα. Το έχει πει και ο Γιώργος Ολιανός αυτό το πράγμα. Ότι δεν θα βγει ποτέ Survivor αν ο καθένα ζητάει ό,τι ήθελε, γιατί θα πήγαιναν οι διαπραγματεύσει μέχρι το Μάρτιο. Εγώ θεωρώ. Εγώ πες ότι πάμε εμείς. Εγώ
και εσύ. Πού ξέρω εγώ ότι. Που ξέρεις τι είμαι εγώ. Ακριβώς. Πού ξέρω εγώ ότι εσύ έχεις πάει. Ποιο ποσό έχεις. Θα έρθεις να μου το πεις. Όχι, παιδιά, να σας πω κάτι. Τι γίνεται. Γι' αυτό και λέγεται All Star. Υποτίθεται πως αυτοί που μπαίνουν μέσα είναι οι καλύτεροι των survivors. Οπότε παίρνουν όλοι ένα fixed ποσό. Απλά δεν είναι κιόλα. Αυτό που είναι άδικο για μερικούς είναι ότι, ας πούμε, κάποιοι παίκτες είχαν μπει πέρυσι και παίρναν 6 και 7 χιλιάρικα. Αυτοί θα πάρουν 5 φέτος. Στην ουσία αυτοί έχουν μείωση. Αυτοί όμως που παίρνανε 1000 και ήταν μαχητές θα έχουν τρομερή αύξηση. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι γενικά έβαλε ένα πλαφόν το survivor γιατί σου λέει θα το βάλω, μπορεί να μην γίνει, αλλά θα ρίξουν λίγο τα νούμερα. Γιατί άμα τα άφηνα ανοιχτό με τα νούμερα που ακουγόντουσαν θα είχαν ξεφύγει τα πράγματα. Και όλα στο πρόγραμμα. Να πάμε λίγο έτσι στις σχέσεις. Εσύ μου θύμισες, Μέρη, ότι είχε μία σχέση με ένα παλικάρι. Το GNTM είχε γίνει τότε που ήταν συμμετέχουσα. Της είχε κάνει πρόταση γάμου σε ένα challenge και είχε αρνηθεί. Και γενικό, ναι. Στο επεισόδιο είχε πει το όχι. Ναι. Με τους συντρόφους τους κλήθηκαν οι σύντροφοι των παικτριών να μπουν μέσα στο GNTM για να φωτογραφηθούν μαζί τους. Για να βγάλουν όλη αυτή την ερωτική ατμόσφαιρα και να την αποτυπώσουν στο φωτογραφικό φακό. Είχε έρθει λοιπόν ο σύντροφός της τότε, από τότε βέβαια είχε χωρίσει, είχε άλλο σύντροφο μετά κτλ. Απλά το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει κάποιους συντρόφους τα τελευταία χρόνια και μπορεί να μιλήσει ξεκάθαρα. Είναι πολύ δυναμικό κορίτσι. Είναι πολύ ωραία τύπησα. Είναι από τις γυναίκες που φοβούνται οι άντρες. Το έχουν αυτό οι δυναμικές γυναίκες. Ένα κορίτσι που τώρα ξεκάθαρα μας λέει ότι έρχονται, τα βρίσκουμε στην αρχή και μετά αρχίζουν και προσπαθούν να σε αλλάξουν. Προσπαθούν να σου πούνε μη φοράς αυτό, μη βγαίνεις εκεί, μην κάνεις το ένα μόνο. Δεν έχεις επιχειρηματική δράση αυτό, όχι που τότε αυτό, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Κοιτάξτε, σίγουρα όταν ακούω το όνομα Κάτια Δραμπάνκο, σίγουρα μου έρχεται στο μυαλό ένα δυναμικό άνθρωπο, ένα δυναμικό χαρακτήρα που μιλάει από τα δόντια. Αλλά το κομμάτι το σχεσιακό, που σίγουρα δεν ξέρω τώρα τι εννοεί 100% πίσω από τη δήλωσή της, αλλά θέλει παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές, υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Και πολλές φορές οι γυναίκες προς τους άντρες, παιδιά, προσπαθούν να τους αλλάξουν. Κανένας δεν πρέπει να προσπαθεί να αλλάξει έτσι, κανέναν. Όχι άντρας ή γυναίκα. Δεν έχει φίλο αυτή η δήλωση που έκανε. Στην αρχή λένε ότι σου αρέσει. Μα είναι αστείο, γιατί γνωρίζεις κάποιον, τον ερωτεύεις και το θαυμάζεις για αυτό που είναι και μετά θα τον αλλάξεις. Και μόλις βρήκαμε το επόμενο θέμα για το breakfast, τέτοια και καημή. Θα το βάλουμε αύριο μεθαύριο. Αυτό είναι εδώ πέρα. Να ευχαριστήσουμε τον υπηκόμιλο Κουβαρά για τη φιλοξενία. Και το Στέλιο Δουρμαλιά φυσικά για τη συνέντευξη. Ωραία.